Αγανακτισμένοι εμφανίζονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης αναφορικά με τη χρήση του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου στον κλάδο τους. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μυλοποτάμου, πραγματοποίησαν επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μανώλη Κουτουλάκη, ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη και με σκοπό να βρεθούν λύσεις. Διαφορετικά, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλείσουν τα λιμάνια της Κρήτης. Να παραβρεθούν στο ραντεβού αυτό, δηλαδή στη συζήτηση στο Υπουργείο, και όλοι οι υπουργοί της Κρήτης, αλλά και ακόμη όλοι οι βουλευτές της Κρήτης και με τον αιρετό της Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη. Εχθές το βράδυ πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση αλλά και μεγάλη αγανάκτηση. Ο κόμπος έχει φτάξει στο χτένι. Δεν μπορούμε πλέον άλλους εμπεγμούς. Εάν δεν υπάρξει λύση από τον Υπουργό και δεν υπάρξει πολιτική βούληση, βέβαια θα κλειστούν όλα τα λιμάνια της Κρήτης. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως έχει αναφέρει από τη Βουλή και ο Υπουργός, περιμένει τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που διεξάγονται σε όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις για την υπαγωγή στο μέτρο και δεν έχουν λάβει επιδότηση για το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Οι καθυστερήσεις πλήττουν τους παραγωγούς που τηρούν τα νόμιμα, τονίζουν οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους, καταλογίζοντας ευθύνες στο Υπουργείο για την λανθασμένη χρήση του μέτρου. Βρήκαμε στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει κακή χρήση του μέτρου που ξεφεύγουν από την κανονικότητα και τις προβλέψεις. Υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές στην υπηρεσία μας, στην ΑΔΕ και στον ΕΦΕΠΑΕ. Κύριε Αθήνη, με το όσο έχει δημιουργηθεί ο φαύλος κύκλος, την έχει το ίδιο το Υπουργείο. Ορθά και κατηγορηματικά. Η πλατφόρμα το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ήταν να κλείσει 31 Αυγούστου. Γιατί λοιπόν, απορούμαστε κι εμείς, για ποιον λόγο λοιπόν δόθηκε τριμηνιαία παράταση και έκλεισε η πλατφόρμα 30 Νοεμβρίου. Μήπως ήταν σκόπιμο για να κοπούνε τα χρήματα από το μεταφορικό ισοδύναμο της Κρήτης. Γιατί λοιπόν μία πλατφόρμα που ανοίγεται από το οποιοδήποτε Υπουργείο ανοίγεται ανεξέλεγκτη και μπορεί να μπει οποιοδήποτε να κάνει αίτηση. Ειλικρινά, το 2024 είμαστε. Εδώ κόβεις ένα τιμολόγιο και δεν το καταθέτεις και κατευθείαν σε ενημερώνει ο λογιστής και σου λέει φέρε το τιμολόγιο γιατί χτυπάει το σύστημα της ΑΕΔΕ. Και δεν μπορούν να πατήσουν ένα κομπί να βρούνε το αφημί του κάθε αγροτοκτηνοτρόφου αν έχει τιμολόγια ή δεν έχει. Ας πληρώσουν λοιπόν μέχρι 5.000 ευρώ τον κάθε αγροτοκτηνοτρόφο της Κρήτης. Αυτή είναι η πρότασή μας. Αυτή δηλαδή θα είναι και η πρόταση μας στο Υπουργείο και πάνω από 5.000 ευρώ ας ελεγχθούν όποιος έχει κάνει λαϊλάτηση. Οι κτηνοτρόφοι όσον αφορά στις αιτήσεις για το 2023 καταθέτουν πρόταση να περιοριστούν στους συνεταιρισμούς και επιπλέον να συσταθεί επιτροπή από αγροτοκτηνοτροφικούς συλλόγους που θα ελέγχει την ορθότητα των αιτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας ανακοίνωσε την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για το 2023 με την Κρήτη να έχει κατανομή 25% του συνολικού προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ενώ σε ό,τι αφορά το ποσοστό του αντισταθμίσματος από το 20% θα ανέλθει στο 40%.